Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρεμιέρα απόψε στο ΡΙΚ 1 για την τέταρτη σεζόν του ΤΕΤΑΤΕΤ. Κάθε Πέμπτη στις 10.30 και σε επανάληψη κάθε Κυριακή το απόγευμα θα είμαστε ΤΕΤΑΤΕΤ με τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες που έχουν κάτι σημαντικό να πούν, όπως κάναμε τα προηγούμενα 3 χρόνια. Από ό,τι φάνηκε, το εκτιμήσατε. Έχει φανεί και από τα νούμερα τηλεθέασης και από τα βραβεία που έχετε χαρίσει στην εκπομπή. Οπότε η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Τέταρτη σεζόν λοιπόν, πρεμιέρα, με γούρικο, από ό,τι ξέρω, πάντα γουρλής, Σάκης Ρουβάς. Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Δεν είναι και λίγο να ξεκινάς με το μεγαλύτερο στάρ στον ελληνικό χώρο και δεν λέω μόνο στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο γενικότερα. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό που είσαι εδώ, διότι έχουμε δουλέψει μαζί και κάποια περίοδο και είδα και τον άλλο, μάλλον είδα το Σάκη πίσω από το Ρουβά και θα προσπαθήσω απόψε να δουν και ένα κομμάτι οι τηλεθεατές. Καλή επιτυχία. Και να σου πω γιατί το λέω αυτό, διότι πριν γνωριστούμε, πριν συνεργαστούμε, είχα στο μυαλό μου αυτό που ίσως έχουν πολλοί για σένα, ότι είσαι ο μεγάλος στάρ, ο άπιαστος, και από κοντά είδα ένα εργάτη στη δουλειά του, ένα πολύ γλυκό παιδί που νοιάζεται για τους συνεργάτες του και τους φίλους του. Σε απασχόλησε ποτέ αυτό το τι βγαίνει και το τι είναι η αλήθεια τελικά? Κοίτα, Τάσο, το τι ο κόσμος σκέφτεται για κάποιον άνθρωπο που απασχολεί, είναι στα μέσα ενημέρωσης, έχει να κάνει και με το πώς σκέφτεται ο καθένας ξεχωριστά από τους θεατές, εννοώ. Ποτέ δεν με απασχόλησε πραγματικά τι είναι αυτό που φαίνεται ή ποια είναι η αλήθεια, γιατί, ξέρεις, μετά από 25 χρόνια είναι δύσκολο κανείς να, ακόμα και ψέματα να λέει. 25 χρόνια είναι πάρα πολλά για να συντηρείς ένα συγκεκριμένο ψέμα, ας το πούμε. Οπότε το μόνο που έκανα εγώ ήταν πάντα να λέω αυτό που αισθάνομαι, να κάνω αυτό που με κάνει να νιώθω καλά. Και το πώς το εκλαμβάνει αυτό ο κόσμος είναι δικό του θέμα, είναι στο χέρι του καθενός. Πιστεύω ότι κρίνουμε τους ανθρώπους που βλέπουμε απέναντί μας σε σχέση με το πώς και εμείς σκεπτόμαστε. Εσύ πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να θέλει να φύγει από τα στενά όρια του νησιού, να κυνηγήσει την τύχη του, να κυνηγήσει το όνειρό του? Πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να βάζει ψηλά τον πύχη? Ονειρευόμουν πάντα από μικρό παιδί. Ήθελα να γίνω αστροναύτης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από μικρό παιδί τα όρια μου ήταν λίγο χαλαρά σε σχέση. Δεν είχες όρια. με το που θέλω να πάω στη ζωή μου. Ήσουν καλός μαθητής? Όχι. Όχι, δεν είμαι καλός μαθητής. Μάλιστα, έβλεπα την τάξη σαν μέρος καταναγκαστικό με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, περισσότερο προτιμούσα να είμαι έξω στην αυλή και να παίζω με τους φίλους μου, να εκφράζουμε με όποιο τρόπο θέλω, να τρέχω, να παίζω, παρά να είμαι μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και να πρέπει να ακολουθήσω κάποιους κανόνες ή να κάνω κάποια πράγματα που δεν αισθανόμουν και ότι ήμουν πολύ καλός αυτά. Ήσουν ο δημοφιλής του σχολείου? Έχω περάσει από διάφορες στιγμές. Δηλαδή? Ξέρεις, στο δημοτικό δεν ήμουν το πιο ψηλό παιδί. Ήμουν μάλλον από τα πιο κοντά παιδιά της τάξης μου. Ή δεν ήμουν ο πιο δυνατός. Είχα όμως πάντα κάποιους λίγους φίλους που με αγαπούσαν και τους αγαπούσα πάρα πολύ. Στη συνέχεια, βέβαια, όσο μεγάλωνα, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, αισθανόμουν ότι γίνομαι δημοφιλής, κυρίως με τα κορίτσια. Α, ήσουν ο γκόμενος του σχολείου? Όχι, καθόλου. Καθόλου? Καθόλου. Είχαμε μια πολύ εύκολη επικοινωνία, ναι. Ενώ ήσουν ήδη πρωταθλητής στην ενόργανη? Ναι, ενόργανη είχα ξεκινήσει από το δημοτικό ακόμη, όταν ήμουν 8 ετών.
Οπότε ή αθλητισμό θα ακολουθούσες ή μουσική. Ένα από τα δύο. Ποιο ήταν το κομβικό σημείο που σε έκανε να ακολουθήσεις τη μουσική? Κοίτα, ξεκίνησα με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό γιατί ήταν για μένα μία αδιέξοδος να εκφραστώ, να απελευθερώσω όλη αυτή την ενέργεια που έκρυβα μέσα μου. Όταν σταμάτησα την όργανη, είχα αρκετά ψηλώσει πια στα 15, ξεκίνησα το άλμα επικοντό και εκεί, στο στάδιο που έκανα άλμα επικοντό, γνώρισα κάποια παιδιά που ασχολούνταν με τη μουσική, είχαν κάποιες κιθάρες και τραγουδούσαν. Mm. Και σε κάποια προπόνηση, όταν με ρώτησαν να τραγουδάω, σαν εγώ δεν τραγουδάω, εννοείται. Και μου πρότεινα να πάω να τραγουδήσουμε μαζί. Αυτό το εννοείται, το είπες διότι ήταν κάτι που ήθελες, ας πούμε, τραγουδάκι στο σπίτι ή είχες έτσι... Όχι, πάντα τραγουδούσα. Όλοι τραγουδούσα στην οικογένειά μου. Mm-hmm. Και θυμάμαι κι εγώ από πολύ μικρός, όταν έκανα ενόργανη και πήγαινα στις προπονήσεις, κυρίως το χειμώνα, κατά τις 5 η ώρα, το χειμώνα 5.30 νυχτώνει. Εγώ πήγαινα στην προπόνηση 5, αλλά τελειώνω με 7-7.30 ώρα το βράδυ. Και όταν επέστρεφα στο σπίτι, ήταν ήδη σκοτάδι. Και επειδή το σπίτι μου είναι αρκετά έξω από το κέντρο της Κέρκυρας, σε μια περιοχή εκτός σχεδίου πόλης, που έχει αγρούς, έχει δάση, ψηλά δέντρα, είναι λίγο απομονωμένη περιοχή και δεν φωτίζεται καλά. Όχι με πάρα πολλά σπίτια. Να σου πω την αλήθεια, φοβόμουν στον δρόμο. Επίσης υπήρχαν διάφορες φήμες, γιατί πολύ κοντά είναι οι φυλακές της Κέρκυρας. Κάθε τόσο είχαμε κάποια φήμη ότι κάποιος απέδρασε. Και όλες αυτές τις φήμες για ένα μικρό παιδάκι, 8, 9, 10 ετών, δημιουργούν ένα φόβο. Στον δρόμο, λοιπόν, στην επιστροφή προς το σπίτι και λόγω του ότι ήταν πολύ σκοτεινά, ο τρόπος που είχα βρει εγώ για να μην φοβάμαι ήταν να τραγουδάω δυνατά όσο πιο δυνατά μπορώ. Οπότε όλοι ξέρανε ότι περνάει ο Σάκης τώρα, κατά τις 7-7.30 ώρα κάθε βράδυ. Και μου είχε γίνει συνήθεια, δηλαδή τραγουδούσα πολύ συχνά, καθημερινά. Θα έλεγες δηλαδή, τώρα που τα σκέπτεσαι, ότι είχες ευτυχισμένα παιδικά χρόνια? Παρόλο που, από ό,τι κατάλαβα, υπήρχαν ελλείψεις και στερήσεις. Σίγουρα είχα πολύ ωραίες στιγμές και έχω πέρασει και πολύ όμορφα. Αλλά γενικά τα παιδικά μου χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα. Η σχέση με τους γονείς σου πώς ήταν? Ήσουν ο καλομαθημένος γιος, ας πούμε? Ήσουν πιο πολύ με τη μαμά, με τον μπαμπά? Πώς ήταν η κατάσταση στο σπίτι? Μεγάλωσα με άλλα δύο αγόρια αδέλφια. Γενικά στο σπίτι η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί ήταν ένα πολύ μικρό σπίτι, σε ένα δωμάτιο, ας πούμε, και ήμασταν όλοι μαζί. Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολυτέλειες για τέτοια πράγματα. Θεωρείς ότι αν ήσουν ένα παιδί που μεγάλωνε μέσα σε πολυτέλεια ή σε μια άνετη οικογένεια, δεν θα γινόσουν αυτός που έγινες? Δεν θα έχεις την ίδια ορμή, την ίδια αποφασιστικότητα, να είσαι το ίδιο survivor, ας πούμε, στη ζωή και στην καριέρα σου? Δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί ποτέ. Πιστεύω ότι οι εμπειρίες στη ζωή μας διδάσκουν και μας μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αν είχα διανύσει διαφορετική πορεία, μπορεί και το αποτέλεσμα όλου αυτού που έζησα να ήταν διαφορετικό. Όμως σίγουρα υπήρχαν κάποια πράγματα μέσα μου τα οποία θα με οδηγούσαν στο να κυνηγήσω, ας πούμε, τα όνειρά μου. Πάντα ονειρευόμουν. Δεν νομίζω ότι κάτι θα μπορούσε να με σταματήσει από αυτό. Τι πιστεύεις ότι έψαχνες, Σάκη, τότε που ήσουν παιδί, σε σχέση με το μέλλον σου? Την ευτυχία, την αγάπη, την οικονομική εξασφάλιση, τη δόξα, την αναγνώριση?
Γι' αυτό ρώτησα και πριν και για το αν ήσουν ο καλομαθημένος γιος. Αν είχες την αναγνώριση ή αν είχες ανάγκη της αναγνώρισης. Σίγουρα αποζητούσα την αγάπη και την αποδοχή από τους υπόλοιπους ανθρώπους, αν ήταν φίλοι μου ή οποιοσδήποτε συγγενής ή οποιοσδήποτε άλλος. Αλλά δεν νομίζω ότι σταματούσα εκεί. Ήθελα και άλλα παραπάνω. Ο χωρισμός των γονιών σου στην παιδική σου ηλικία πιστεύεις ότι ήταν ένα κομβικό σημείο για σένα και για τα αδέρφια σου? Μία τόσο δραστική αλλαγή σε ένα στενό οικογενειακό περιβάλλον σίγουρα παίζει ρόλο. Πρόσφατα όμως διάβασα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και το έχω υιοθετήσει σαν σκέψη, ότι η ζωή μας είναι κατά 10% οι εμπειρίες που ζούμε, δηλαδή η καθημερινότητά μας ή πολύ σημαντικά γεγονότα που μας συμβαίνουν, και το 90% είναι πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις εμπειρίες και τα γεγονότα. Αυτό είναι λοιπόν το συνολικό, το αποτέλεσμα που φέρνουμε στη ζωή μας. Άρα πιο πολύ σημαντικό είναι πώς αντιμετωπίζουμε αυτό που μας συμβαίνει παρά τα γεγονότα αυτά καθεαυτά. Είχα δει ένα βίντεο ενός Σέρβου, ο οποίος είχε γεννηθεί χωρίς πόδια, χωρίς χέρια. Μεγάλωσε με κάποιο τρόπο με τη βοήθεια της οικογένειάς του. Και ενώ είχε τρομερές αυτοκτονικές τάσεις μέχρι ενός σημείου στη ζωή του, δεν ήθελε να ζήσει. Κάποια στιγμή άλλαξε τον τρόπο που σκεφτόταν και σήμερα δίνει διαλέξεις σε όλο τον κόσμο για το πώς να ζεις τη ζωή σου και πώς να κερδίζεις από αυτό που έχεις και όχι παραπονούμενος για αυτό που σου έχει συμβεί. Εσύ ήσουν παραπονούμενος τότε, τώρα που τα σκέφτεσαι όταν ήσουν παιδάκι? Όταν έβλεπα άλλα παιδιά να έχουν πράγματα που εγώ δεν είχα ή να θέλω πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να έχω ή... ναι, όταν συγκρίνα τον εαυτό μου με άλλους, πολλές φορές αισθανόμουν μια πίκρα. Αλλά πάντα αισθανόμουν ότι εγώ θα τα καταφέρω και θα αποκτήσω αυτό που θέλω μόνος μου. Αυτό που εντυπωσιάζει στη δική σου ιστορία, δηλαδή όταν θα γραφτεί η βιογραφία σου σε 20-30 χρόνια, δεν ξέρω αν είχες ήδη προτάσεις, είναι ότι είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είσαι ένα survivor, δηλαδή δεν πτωήθηκες από απορρίψεις, από εμπόδια που βρήκες στον δρόμο σου. Ήσουν ένα μικρό παιδί που κατέβηκε από την Κέρκυρα στην Αθήνα. Προσπαθούσες να βρεις το χώρο σου, να αποκτήσεις το χώρο σου στα πράγματα. Ας πούμε, ο Γιώργος Θεοφάνους που σου έγραψε και από τα καλύτερα σου τραγούδια και τώρα και στο καινούριο σου άλπουμ θα έχει πει δημόσια ότι παλιά σε είχε απορρίψει όταν σε είχε γνωρίσει, ξέρω εγώ, 19-20 χρονών. Αυτές οι απορρίψεις σε πείσμωναν? Αυτό το έχει πει ο Γιώργος, είναι αλήθεια ότι εγώ δεν το θυμάμαι. Και μου το είχε πει, μάλιστα, και όταν είχαμε συναντηθεί κάποια στιγμή. Ναι. Το κάνεις delete. Μάλλον το έκανα delete. Υπήρχαν όμως τέτοιου είδους απορρίψεις από άλλους συνθέτες. Και ενώ πολύ βραχυπρόθεσμα αυτό λίγο με θύμωνε, δεν μ' άρεσε. Αμέσως μετά με πείσμονε περισσότερο. Έπεσες ποτέ θύμα της εικόνας σου, δηλαδή, και της εμφάνισής σου? Να νομίζουν οι άλλοι ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι στην πραγματικότητα, επειδή, ξέρω εγώ, είσαι πολύ ωραίος, δεν θα είσαι, ξέρω εγώ, καλός τραγουδιστής. Αυτό που είπαμε πριν, είσαι ο απρόσιτος Σάκης, ο μεγάλος στάρ. Ένιωσες περιπτώσεις που έπεφτες θύμα αυτής της εικόνας? Αυτό που έκανα εγώ πάντα ήταν να εκθέτω όλο μου τον εαυτό. Ό,τι είχα και δεν είχα, το επικοινωνούσα και το έδινα με τους ανθρώπους. Ο καθένας επέλεγε τι θέλει να πάρει από μένα. Άλλος έβλεπε το χαμόγελο, άλλος τη φωνή, άλλος το σώμα, άλλος τον τρόπο που μιλούσα. Αλλά αυτό είχε να κάνει με τον εαυτό του πιο πολύ και όχι με μένα.
Εγώ συνέχισα να κάνω αυτό που έκανα με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα πάντα και αποζητούσα πάντα την επικοινωνία και την ευχαρίστηση μέσα από αυτήν την επικοινωνία με τον κόσμο. Τι είναι αυτό όμως, ξέρω ότι είναι δύσκολες ερωτήσεις, είναι σαν να σου έχω βάλει ένα καθρέφτη μπροστά, είναι λίγο ψυχαναλυτικές και ξέρω όταν μας ρωτάνε για τον εαυτό μας είναι δύσκολο, αλλά βλέπω ας πούμε μεγάλες κυρίες, συνομήλικες μου και συνομήλικους και τις μικρές μου ανιψιές, όλες αυτές οι γενιές ακούν Σάκη Ρουβά, θέλουν να δουν Σάκη Ρουβά, θέλουν αυτόγραφο, είσαι το είδωλο. Είναι ένα φαινόμενο Αλίκης Βουγιουκλάκη, θα έλεγα, στο καινούριο του. Δηλαδή, πιάνεις όλες τις ηλικίες. Μέσα σου δεν προσπαθήσεις ποτέ να το εξηγήσεις αυτή η διάρκεια, αυτό το φαινόμενο, που οφείλεται. Ή όταν αφορά εμάς, όταν είσαι τόσο κοντά, είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Νομίζω ότι η ενέργεια των ανθρώπων είναι διαχρονική, δεν έχει χρονικά περιθώρια και περιορισμούς. Όταν επικοινωνείς με τους ανθρώπους με αγάπη και αυτό που αποζητάς είναι η ειδονή της επικοινωνίας και της ευχαρίστησης όταν συνδέεσαι μαζί τους, και αυτό συμβαίνει σε όλη σου τη διάρκεια, νομίζω ότι αυτό ποθεί και θέλει και ο υπόλοιπος κόσμος. Άρα δεν είναι θέμα ούτε ηλικίας, ούτε χαρακτηριστικών, αλλά είναι νομίζω θέμα αίσθησης, η οποία διαρκεί στον χρόνο ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή η ενέργεια και οι ανθρώπινες σχέσεις δεν έχουν χρονικό ορίζοντα. Να πάμε στα πρόσφατα πράγματα, αυτά που βλέπουμε από σένα τα τελευταία χρόνια. Βασανίζεσαι, συνεχίζεις να βασανίζεσαι και να βασανίζεις τον εαυτό σου, να βρίσκεις καινούρια πράγματα, να επανεφευρίσκεις τον εαυτό σου. Σε είδαμε στο σινεμά. Πρόσφατα είχαμε και την καινούρια την ταινία, το Σεβαλιέ, που είχε και διακρίσεις σε ξένα φεστιβάλ. Σε είδαμε να λες action εστί. Αυτά όλα τι είναι στρατηγική, είναι marketing, είναι ένστικτο, τα βάζεις κάτω και τα προγραμματίζεις. Ποια είναι η απάντηση? Είναι η χαρά της ανακάλυψης. Είναι η χαρά της εξερεύνησης του εαυτού μου και του ποιος είμαι. Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο πιο σπουδαίο να κάνω σε αυτή τη ζωή από το να ανακαλύπτω συνεχώς καινούργιες πτυχές του τι είμαι, ποιος είμαι και ίσως και γιατί βρίσκομαι εδώ. Είναι και ο φόβος της στασιμότητας. Είναι ένας από τους μεγάλους σου φόβους η στασιμότητα. Πολλές φορές η στασιμότητα είναι ειδονική. Ναι. Γιατί σε βάζει σε μία ηρεμία και σε μία ύπνωση, η οποία δεν χρειάζεται καμία τροφοδότηση. Αλλά εμένα δεν με ικανοποιεί αρκετά αυτό. Δεν είναι αυτό που προτιμώ, δηλαδή. Κάποιοι άνθρωποι το αποζητούν αυτό. Εμένα με διαγείρει η εξερεύνηση και η αλλαγή. Δηλαδή, να το πούμε με απλά λόγια, θα βαριώσουν αφόρητα αν ακόμα ανέβαινε στη σκηνή, έλεγες πάνω κάτω τα ίδια τραγούδια, έσκιζες το μπλουζάκι σου κτλ. Αυτό πλέον θα σου φαινόταν βαρετό για σένα, αν δεν έκανες όλα τα υπόλοιπα? Όχι, γιατί καμία εμφάνιση δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Έτσι κατανόησα και γιατί άνθρωποι μπορούν να παίζουν το ίδιο θεατρικό έργο για χρόνια. Καταρχάς είναι μια επικοινωνία με τους θεατές, η οποία δεν είναι ποτέ η ίδια. Κάθε μέρα ο συσχετισμός των ανθρώπων και των ενεργειών που είναι κάτω στην πλατεία είναι διαφορετικός και κάθε μέρα εμείς είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε διαφορετικοί γιατί μας έχουν συμβεί άλλα γεγονότα στην πορεία της ημέρας, στην πορεία της εβδομάδας μας, μπορεί να είναι κάποιο μεγάλο γεγονός στην πορεία της ζωής μας. Αλλάζουμε καθημερινά. Γεγονότα υπάρχουν γύρω μας τα οποία μας αλλάζουν και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι ό,τι δεν αλλάζει πεθαίνει. Το στοίχημα, η πρόκληση να τραγουδήσεις το Δωράκι και το Action εστί,
Πώς προέκυψε και δεν το φοβήθηκες? Δεν ήταν μια τιτάνια αναμέτρηση? Σίγουρα είναι μια τιτάνια αναμέτρηση, γιατί είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα που έχουν γραφτεί στην ελληνική μουσική. Γιατί είναι τιτάνιος ο ίδιος ο Μίκης και το έργο του. Γιατί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το βλέπουν και το εισπράττουν όλοι οι Έλληνες και όχι μόνο, σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν τρομοκρατήθηκες ότι μπορεί να τσαλακωθείς εκεί, ότι μπορεί να σπάσεις τα μούτρα σου, ας πούμε? Η αναμέτρηση με τον εαυτό μου και η πιθανότητα να τσαλακώσω ή να τραυματιστώ, όπως λες, είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό. Αποδέχεις ότι μπορεί και να τραυματιστείς. Αλλά αυτό δεν σταματάει από το να προσπάθεις και να το κάνεις. Και ακριβώς το ίδιο σημαίνει και με τη μουσική μου ή με τη θεατρική μου καρία και με τη ζωή μου γενικότερα. Οι πιθανότητες του να χτυπήσεις είναι πολλές, αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι να αποφύγεις τον τραυματισμό, αλλά να σηκωθείς μετά τον τραυματισμό και να συνεχίσεις. Πώς ήταν η πρώτη συνάντηση με τον Μίκη Θεοδωράκη? Πώς ένιωθες εσύ? Υπάρχει ένα δέος όταν βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο. Έχει μία μεγαλοσύνη, μία ηρεμία και εκπέμπει μία σοφία η οποία προκαλεί ένα δέος. Τι ήταν αυτό που σου είπε ή που σε καθοδήγησε σε σχέση με το Action ST? Το Μίκη δεν τον είδα παρά μόνο αφού τελείωσα τη συναυλία. Όμως ήξερα ότι έχουμε πάρει το πράσινο φως από τον ίδιο. Και όπως είπα, αυτή η ορμή και η δύναμη που έχω μέσα μου και η οποία δεν με αφήνει να ησυχάσω στην πραγματικότητα, το δαιμόνιο που έχω μέσα μου, ήταν αυτό που μου έδωσε την όθηση. Αυτή η συνάντησή σας τι συναισθήματα έτσι σου γέννησε? Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα από κοντά και τον αισθάνθηκα. Αισθάνθηκα την ενέργειά του από τόσο κοντά και σε μια τετ-α-τετ συνάντηση. Σπίτι του, υποθέτω. Ναι, βέβαια. Ναι. Έχει ένα πολύ ωραίο σπίτι που βλέπει την Ακρόπολη, ένα τεράστιο μπαλκόνι. Και εκεί κάθισαμε και συζητήσαμε για επανειλημμένα, μάλιστα, για πολλή ώρα. Μου είπε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες από τα χρόνια που ήταν στην εξορία, από τα χρόνια που ήταν στο Παρίσι, από τις συναντήσεις και από τις συνομιλίες που είχε με διάφορους άλλους σημαντικούς ανθρώπους της εποχής εκείνης. Είναι ωραία να ακούς αυτές τις ιστορίες από τα χείλη ενός ζωντανού μύθου, όπως ο Μίκης. Πάντα όμως ήσουν αποδεκτός από τους μύθους, δηλαδή να αναμόσχωρη. Ακόμα ένας ζωντανός μύθος της Ελλάδας. Χρόνια φίλοι και συνεργάτες, έχετε κάνει πολλά πράγματα μαζί. Αυτοί οι άνθρωποι τέτοιου εκτοπίσματος θεωρείς ότι είναι πιο γενναιόδοροι από άλλους? Δηλαδή, έχεις δει περισσότερη γενναιοδορία από ότι από άλλους συναδέλφους σου που παίζουν σε άλλα κυβικά, ας πούμε? Το θέμα της γενναιοδορίας έχει να κάνει και με το φόβο ή μάλλον η τσιγκουνιά, που είναι το αντίθετο της γενναιοδορίας, έχει να κάνει με το φόβο των ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσο σπουδαία πράγματα και έχουν πετύχει τόσο πολύ τη ζωή τους, δεν φοβούνται. Και έτσι μπορούν και είναι πολύ γενναιόδοροι. Εσύ θεωρείς ότι είσαι γενναιόδορος ως άνθρωπος? Αυτό πρέπει να ρωτήσεις τους ανθρώπους. Σε φοβίζει να μην είσαι γενναιόδωρος? Δεν είναι κάτι δηλαδή, που σκέπτομαι να μην είμαι γενναιόδωρος. Είμαι αυτό που είμαι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το χαρακτήριζες. Και μετά το Action ST, τι σχεδιάζεις, τι έχεις στο μυαλό σου να κάνεις, θα υπάρξει μια συνέχεια αυτού? Κοίταξε, θα ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω και άλλα τραγούδια και έργα και του Μίκη και άλλων μεγάλων συνθετών.
Έχω κάνει φίλους μέσα από αυτές τις εξερευνήσεις και οι οποίες με έχουν οδηγήσει και σε άλλα μονοπάτια. Και όπως καταλαβαίνετε, θα σταματήσω να διερευνώ τις δυνατότητες που μου προσφέρονται. Οι διάφορες αντιδράσεις σε στενοχώρησαν καθόλου, σε πίκραναν ή πια έχεις συνηθίσει? Όχι, πια το έχω μάθει το... αυτό το χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης, γιατί αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι. Νομίζω το κατανοώ περισσότερο τώρα και δεν με ενοχλεί, όχι. Ακόμα και, ας πούμε, όταν έβλεπες τη Χρυσούλα Διαβάτη στην τηλεόραση να εκφράζει την αντίθεσή της. Ακόμα και τότε. Δεν σε πήρε από κάτω, δηλαδή. Καθόλου δεν με πήρε από κάτω. Ίσα-ίσα, όπως είπα και πριν, κατανοώ ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες μέσα μας στους ανθρώπους που τις λέω φυσικές, οι οποίες όμως δεν είναι κάτι ακριβώς φυσικό, είναι μία μάλλον διαστρέβλωση της ομορφιάς της ανθρώπινης φύσης, όπου όμως την κατανοώ και συμπάσχω με αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο για αυτόν που το ζει βασικά. Γιατί δεν απάντησες ποτέ στις επικρίσεις? Μα απαντώ. Μέσα από τη δουλειά μου. Σάκη μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί στο Tête-à-Tête με τον Σάκη Ρουβά. Επιστρέψαμε στο απόψινό πρώτο Tête-à-Tête της νέας σεζόν με καλεσμένο τον μεγαλύτερο Έλληνα στάρ, τον Σάκη Ρουβά. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, Σάκη, σε σένα, είναι η απόφαση σου να βγεις μπροστά σε θέματα που αφορούν την κοινωνία. Το πρόσφατο παράδειγμα ήταν το βίντεο που έκανες λίγο πριν το δημοψήφισμα στην Ελλάδα, που χτύπησε, νομίζω, 5 εκατομμύρια views, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, τα σχόλια από κάτω ήταν χιλιάδες. Όταν το πρώτο είδα, λίγο έτσι ξαφνιάστηκα. Λέω, δε φοβήθηκε ότι ρίχτηκε στην αρένα με τα λιοντάρια για να τον κατασπαράξουν? Δεν σε φόβησε αυτό? Η αρένα με τα λιοντάρια. Το να βγεις και να πεις την άποψή σου για το θέμα του δημοψηφίσματος σε μία τεταμένη στιγμή στην Ελλάδα, που η κοινωνία έβραζε και βράζει και υπάρχει και πολύστιμος. Ναι. Ναι, είναι, και είναι να προσθέσω, αλήθεια. Όλοι λέγανε θα είναι ιδέα του μάνατζερ του καθηρή και λέω εγώ είμαι σίγουρος ότι επέμενε ο Σάκης γι' αυτό. Φαινόταν ότι ήθελες να πεις αυτό που ένιωθες και θέλω να δω τη δική σου αλήθεια για αυτό το πράγμα. Ξέρετε, το πρωινό εκείνο που έκανα την πρώτη μου ανάρτηση στο Facebook, είχα ξυπνήσει από τις 7 η ώρα και ξύπνησα με σκέψεις, πολλές σκέψεις, και οι οποίες είχαν πλημμυρίσει το μυαλό μου. Και μια ενέργεια η οποία δεν με άφηνε να ησυχάσω. Αισθανόμουν ότι διαστητικά ότι πρέπει οπωσδήποτε να εκφράσω τον εαυτό μου, την άποψή μου για αυτό που συνέβαινε. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι, αλλά αισθάνομαι ότι είναι χρέος όλων μας να εκθέτουμε τις απόψεις μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνονται και οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω μας και αντιλαμβανόμαστε ακριβώς την άποψη της κοινωνίας. Αν όλοι μας εκφραζόμασταν, θα βλέπαμε ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της έκφρασης, αν όλοι μας εκφραζόμασταν. Και αυτό είναι κάτι που μας προσφέρεται μέσω των εκλογών ή ενός δημοψηφίσματος, παραδείγματος χάρη, να εκφραστούμε όλοι μας. Αυτό
που εγώ βλέπω ως δυσάρεστο γεγονός είναι ότι δεν εκφραζόμαστε. Δηλαδή, μας δίνεται η δυνατότητα να πάμε στις κάλπες και να εκφραστούμε, αλλά δεν το κάνουμε. Οι Έλληνες όμως διχάστηκαν έντονα εκείνη την περίοδο. Δεν φοβήθηκες ότι ενώ είσαι ένας καλλιτέχνης καθολικής αποδοχής, παίρνοντας θέση, θα χάνες θαυμαστές, θα δημιουργούσες αντιπάθειες, εχθρούς? Μα ίσα-ίσα ότι το να εκφράζεις την άποψή σου και να τη μοιράζεις με τους άλλους είναι κάτι το οποίο είναι το αυτονόητο. Θα έπρεπε να το κάνουμε όλοι μας. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε την ίδια άποψη. Άλλωστε, αυτός είναι και ο υγιής διάλογος. Βάζω στο τραπέζι τις απόψεις μου, βάζεις τις δικές σου, αρχίζουμε να συζητάμε και προσπαθούμε να αντιληφθούμε ποιο είναι το βέλτιστο και ποιο είναι το καλύτερο για την κοινωνία που ζούμε. Ναι, αλλά δεν υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα εκείνες τις μέρες. Ήταν άγρια τα πράγματα. Σίγουρα, αλλά ίσα-ίσα που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι που πρέπει να πριτανεύει η λογική και όχι το αχαλήνωτο συνέστημα και η οργή και ο θυμός, ο οποίος ποτέ δεν είναι επικοδομητικός. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι που πρέπει όλοι μαζί να καθόμαστε κάτω και να κοιτάμε ουσιαστικά και σε βάθος τα ζητήματα που μας απασχολούν και να εκφράζουμε την άποψή μας, να υπάρχει ένας υγιής διάλογος και μέσα από αυτό το διάλογο να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας και ελεύθερα να εκφραζόμαστε σε μια κάλπη, παραδείγματος χάρη. Τώρα, μερικούς μήνες μετά, πιστεύεις ότι αυτό είχε κάποιο κόστος για σένα ή δικαιώθηκες με όλα αυτά που συνέβησαν μετά, ναι, το δημοψήφισμα? Όπως σου είπα και πριν, δεν είναι το ζητούμενο το αποτέλεσμα της δικαίωσης ή μη δικαίωσης. Η ουσία είναι η άσκηση αυτής της δυνατότητας, δηλαδή της έκφρασης. Ίσα-ίσα η απαγόρευση της έκφρασης ή το bullying. Αυτό πήγα να σου πω, ότι δέχτηκες bullying. Προς την έκφραση είναι αυτό που είναι επικίνδυνο. Είναι αυτό που αλλάζει τις κοινωνίες και τις κάνει ναζιστικές, φασιστικές, τυραννικές. Το να εκφραζόμαστε και να, άσχετα με το αποτέλεσμα αυτού, μπορεί να κάνει κάποιος λάθος. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να είμαστε όλοι. Δεν πρέπει να μείνει ουδέτερος ο καλλιτέχνης? Μα γιατί, ο καλλιτέχνης είναι ένα μέρος της κοινωνίας. Και μάλιστα ένα αγαπητό μέρος της κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι το να διακυβεύσεις αυτή την αγάπη, η οποία πρέπει να είναι ουσιαστική αγάπη, όχι για το φαίνεστε μόνο. Θα αγαπούσα την πατρίδα μου ή θα αγαπούσα την κοινωνία ή τους γύρω μου αν σιωπούσα σε τέτοιες στιγμές ή αν απλά έλεγα κάτσε μόνο να δούμε τι θα γίνει και να πάμε με τους πολλούς ή ας μην πούμε τίποτα. Ίσα-ίσα, η πραγματική αγάπη, όπως και από τους γονείς προς τα παιδιά, πρέπει να είναι σε στιγμές οι οποίες είναι δύσκολες. Άρα αποφάσισες να είσαι ωφέλιμος παρά αρεστός. Αυτό θέλεις από σένα? Αποφάσισα να είμαι, να αρέω μέσα στην κοινωνία, να αποτελώ κομμάτι αυτής της χώρας. Και το bullying, το cyberbullying από κάτω με τα σχόλια και τα λοιπά, πώς το διαχειρίστηκες? Έβαλες ένα τοίχο ή έτσι ήταν τοξικό, σε επηρέασε καθόλου? Τώρα εσύ γιατί μιλάς, γιατί παίρνεις θέση, τραγούδα καλύτερα, μακαρόνια με κιμά και τα λοιπά και τα λοιπά που είδες εκεί να υπάρχουν από κάτω. Αυτό πώς το διαχειρίστηκες? Οπωσδήποτε είναι τοξικό το bullying. Και αυτός είναι ο πραγματικός μας εχθρός. Να λυγίσουμε μπροστά σε αυτό το bullying και να σιωπήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο χάνεται η ελευθερία της έκφρασης. Και γι' αυτό έχουμε παλέψει 2.500 χρόνια τώρα. Δεν μπορεί αυτό να γίνει αποδεκτό. Άρα θα ξαναπάρεις θέση αν προκύψει κάποιο σημαντικό θέμα για την κατάσταση στην Ελλάδα? Δεν έχεις τοηθεί? Όχι βέβαια, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να παίρνουμε θέση.
Είπες πριν ότι ο καλλιτέχνης που είπες είναι και αγαπητό μέλος της κοινωνίας. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Τα τελευταία χρόνια βλέπω στην Ελλάδα της κρίσης να στοχοποιούνται οι καλλιτέχνες. Και στο δημοψήφισμα που λέγαμε πριν κατηγοριοποιήθηκαν, κάτι που βρήκα έτσι η άποψη μου ότι ήταν κάπως αντιδημοκρατικό. Ποιοι έλεγαν ναι, ποιοι έλεγαν όχι. Δεν σε ενοχλεί αυτή η στοχοποίηση των καλλιτεχνών? Βασικά αυτό συμβαίνει από ανθρώπους οι οποίοι δεν ανέχονται τη διαφορετικότητα σαν εκδοχή. Οπότε όποιος δεν συμφωνεί με εμάς είναι εχθρός μας. Αυτές οι ομάδες είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους αρέσει η δημοκρατία και η ελεύθερη έκφραση των απόψεων. Και η επιτυχία είναι προκλητική, πιστεύεις, τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα? Αν επιλέξουμε να την κάνουμε προκλητική, ναι. Όμως η επιτυχία σε όλους τους τομείς, είτε είμαστε στο σχολείο, είτε είμαστε στις τέχνες, είτε είμαστε στην επιχειρηματικότητα, είτε είμαστε στον αθλητισμό, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον οι πρόγονοί μας θεωρούσαν σημαντικό. Ένιωσες ποτέ άβολα ή αμήχανα για την επιτυχία σου, για την οικονομική σου κατάσταση, για αυτά που κέρδισες, τέλος πάντων? Ποτέ. Ίσα-ίσα που αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Γιατί το να πηγαίνουμε μπροστά, το να πηγαίνουμε πιο ψηλά, είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα αυτού που κάνουμε σαν άνθρωποι. Είναι το αποτέλεσμα που φέρουμε σαν άνθρωποι. Βρισκόμαστε στην Is Not Gallery, που είναι στην παλιά Λευκωσία, κοντά στην πράσινη γραμμή, όπου εσύ το 1997 είχες κάνει την περιβόητη συναυλία με τον Μπουράτ Κουτ. Είμαστε 18 χρόνια μετά. Τα πράγματα έχουν αλλάξει ως προς τη ψυχολογία. Αυτό που έκανες τότε και θεωρήθηκε έτσι προκλητικό, τώρα είναι πιο ανοιχτό. Θεωρείς ότι και εκείνη η κίνησή σου ήταν πρωτοποριακή και ο χρόνος σε δικαίωσε? Σε στρατηγικό επίπεδο, αν δηλαδή κάποιος σκεφτεί ότι η Κύπρος είναι ένα νησί, μια οντότητα, η οποία είναι κρυμακιάδικο, είναι λάθος να είναι διχοτομημένη. Αν σκεφτεί κανείς ότι σε αυτό το νησί οι λαοί που έζησαν εδώ επί χιλιάδες χρόνια ζούσαν μαζί με τα καλά και τα κακά, όπως όλες τις κοινωνίες. Και σήμερα έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση μετά από την εισβολή και τον πόλεμο, όπου άνθρωποι έχουν χάσει τις πατρίδες τους, τα σπίτια τους, τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους. Σε στρατηγικό επίπεδο, λοιπόν, το να σκέφτεται κανείς ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται την ειρήνη, την αρμονία σε αυτό το νησί, είναι μόνο θετικό και σωστό. Μετάνιωσες. Σε τακτικό επίπεδο, ναι. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κάποιος προσεγγίζει αυτή τη στρατηγική σκέψη, μπορεί να διαφοροποιηθεί με πολλούς τρόπους. Ακόμη και εκείνη η συναυλία μπορεί τακτικά εκείνη τη στιγμή και με τον τρόπο που έγινε να μην ήταν η βέλτιστη επιλογή. Όμως είναι αλήθεια ότι εκείνο τον καιρό δεν σκεφτόμουν τόσο τακτικά όσο στρατηγικά, όμως ορμόμενος από το συναίσθημα και τη διέστησή μου, όχι από τη λογική. Όμως είχες μεγάλο κόστος τότε στην καριέρα σου και στη προσωπική σου ζωή. Για αρκετό καιρό είχες αποτραβηχτεί, αν θυμάμαι καλά. Ναι, όχι για πολύ καιρό. Για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάποιων μηνών είχα φύγει, γιατί μετά εκείνη τη συναυλία είχα ξεκινήσει μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Μια καλοκαιρινή περιοδία φυσιολογική για μένα, κατά τα υπόλοιπα χρόνια, όπου είχα πολλές αντιδράσεις από μεμονωμένες και μικρές ομάδες
ανθρώπων, οι οποίες όμως χαλούσαν τόσο πολύ το κλίμα των συναυλίων αυτών, που αποφάσισα να τις διακόψω. Θυμάμαι δηλαδή στο Αγρίνιο συγκεκριμένα που είχα αποφασίσει να κάνω και μία δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπήρχε έξω από το στάδιο μία ομάδα κάποιων αγοριών που φώναζαν συνθήματα κατά εμού και είχαν βάλει φωτιές σε κάδους με σκουπίδια. Μέσα υπήρχαν χιλιάδες κόσμου και γονείς με τα παιδάκια τους. Αλλά δημιουργούνταν ένα κλίμα τρομοκρατίας. Και σε αυτό το πλαίσιο, εκείνη τη μέρα αποφάσισα να διακόψω τις συναυλίες υπόλοιπες. Και είχα φύγει για 6 μήνες, αν θυμάμαι καλά, για την Αμερική. Μετά επέστρεψα. Θα έλεγες ότι το μετάνιωσες τότε? Είπες γιατί το έκανα, τι το θέλω? Όχι, αισθανόμουν όμως πραγματικά πολύ πληγωμένος. Ήμουν πάρα πολύ πληγωμένος, γιατί ενώ μέσα μου αισθανόμουν ότι έκανα κάτι το οποίο εξέφραζε πάρα πολύ κόσμο, πολιτικά έβλεπα ότι υπήρχαν κάποιες δυνάμεις οι οποίες δεν ήθελαν να συμβεί αυτή η προσέγγιση. Η κεντρική δική μου ιδέα ήταν ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και αποζητούν να υπάρξει λύση και να υπάρχει ειρήνη και αρμονία. Σήμερα θα το ξανακάνεις? Με τη σοφία που έχεις μετά από 18 χρόνια. Σίγουρα θα υποστήριζα τις ίδιες ιδέες. Δεν ξέρω αν θα το έκανα με τον ίδιο τρόπο, την ίδια χρονική στιγμή, σε τακτικό επίπεδο, όπως είπα και πριν. Αλλά ότι θα πάλευα και θα εργαζόμουν για τη λύση αυτού του προβλήματος και την αποκατάσταση της κανονικότητας και της αρμονίας στο νησί, είναι σίγουρο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές σου, όταν έχεις αυτές τις αντιδράσεις ή όταν τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, ποιοι είναι οι πιο κοντινοί σου άνθρωποι? Από πού αντλείς κουράγιο και δύναμη? Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια που έχω διανύσει, φρόντιζα πάντα να έχω κάποιους φάρους στη ζωή μου, οι οποίοι με καθοδηγούσαν. Όπως? Εκείνη την περίοδο είχα ένα πνευματικό, ο οποίος τότε ήταν 90 κάτι ετών. Ναι. Φύγε στα 104. Δεν ξέρω, ναι. Ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι. Ο οποίος με καθοδηγούσε με τρόπο έτσι ώστε να ρίχνω το επίκεντρο της σκέψης μου προς τα μέσα και όχι προς αυτό που σημαίνει έξω. Αυτό μου έδινε μία δύναμη και μία ισορροπία και με βοηθούσε στο να μπορώ να ανταπεξέρχομαι στο σκληρό περιβάλλον που διαμορφωνόταν εξωτερικά. Εσωτερικά όμως με κρατούσε δυνατό. Όταν άκουγες, όταν έλεγαν, ας πούμε, ότι δεν μιλάς, δεν έχεις άποψη, δεν έχεις λόγο στην καριέρα σου κτλ., εσύ πώς ένιωθες? Δεν σε απασχολούσε αυτό το πράγμα? Και μετά ο κόσμος είδε ένα άλλο πρόσωπό σου να βγαίνεις προς τα, αυτό που είπα, να βγαίνεις προς τα μπρος, να καταθέτεις άποψη, να παίρνεις θέση. Το ότι κάποιος μπορεί να μην εκφράζεται δεν σημαίνει ότι δεν έχει και άποψη. Αυτό όμως συνέβαινε σε μένα. Μέσα μου ήξερα τι σκέπτομαι ή τι θέλω. Απλώς δεν είχα ακριβώς τον τρόπο να το εκφράσω ή φοβόμουν και να το εκφράσω. Ξέρεις, εγώ πέρασα από ένα άλλο τελείως περιβάλλον.
ένα περιβάλλον αθλητισμού, πρωταθλητισμού, αθλητικής άμυλας, σε ένα περιβάλλον αρκετά πιο εχθρικό για ένα τέτοιο είδους άνθρωπο σαν και εμένα, εκείνα τα χρόνια. Από τους υγιείς, στίβους και τον αθλητισμό πέρασα σε μια εργασία η οποία ήταν νυχτερινή, με ξενύχτια και... Ζούγκλα, showbiz είναι λίγο ζούγκλα. Και μια σκληρή πραγματικότητα και ανταγωνισμό που δεν ήξερα αυτό ακριβώς τον τρόπο. Να σου πω εγώ τι σε έπραξα και να μου πεις αν σε ψυχολόγησα καλά ή όχι τότε που κάναμε την περιοδία το 2004 για το Shake It. Έβλεπα ότι ουσιαστικά εσύ είχες άποψη και αποφάσιζες για πράγματα από το ποια τραγούδια θα έλεγες στο show που πήγαμε στην Ισπανία μέχρι πώς θα έβγαινες τη βραδιά της Eurovision. Όμως αναγνώριζες στους συνεργάτες σου το δικαίωμα να κάνουν τη δουλειά τους. Τους άφηνες να κάνουν τη δουλειά τους. Και έμενες λίγο πίσω ώστε να κάνουν τη δουλειά τους. Σωστά το εισέπραξα? Δεν το αναγνώριζα απλά, το ζητούσα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι πολύ καλλιτέχνες με τους οποίους έχω δουλέψει που θέλουν αυτοί να παίρνουν τις αποφάσεις και να αποφασίζουν για τα πράγματα. Και να φαίνεται. Και να φαίνεται. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Το πώς ο καθένας διαχειρίζεται τον εαυτό του ή την ομάδα του ή τους ανθρώπους που έχει γύρω του είναι δικό του θέμα. Απλά εγώ έλεγα ότι πώς γίνεται να είναι έτσι τα πράγματα και να μην σε ενοχλεί ότι προς τα έξω φαινόντουσαν τότε διαφορετικά. Και τι να με ενοχλεί. Τι δουλειά σου να κάνεις. Δεν αποζητούσα τα εύσημα του στρατηγικού σχεδιασμού. Εμένα με ενδιέφερε τότε να εκφράζω τον εαυτό μου, να επικοινωνώ με τον κόσμο και να αισθάνομαι το αποτέλεσμα και την ειδονή που υπάρχει όταν αυτό συνέβαινε. Σάκη μου, τα τελευταία χρόνια έρχεσαι συχνά στην Κύπρο λόγω της συμμετοχής. Τι ακριβώς είναι η συμμετοχή? Η συμμετοχή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Και είναι ακριβώς αυτό. Θέλουμε ο κόσμος να συμμετέχει. Να βοηθάει συμμετέχοντας τους συνανθρώπους του. Όλοι μας δηλαδή. Να λάβουμε μέρος σε αυτό το... την ομάδα, την αγκαλιά των ανθρώπων οι οποίοι φροντίζουμε τους συνανθρώπους μας. Μέσα από τα σχολεία, μέσα από κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται βοήθεια, αλλά κυρίως μέσα από τα νέα παιδιά, τα οποία είναι και το μέλλον αυτού του τόπου. Πρόσφατα ξεκινήσαμε τη συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με το αρχιτεκτονικό τμήμα. Πλέον και οι ιδέες των νέων ανθρώπων γίνονται πραγματικότητα. Και ξέρεις, αυτές οι νέες ιδέες είναι που μπορούν πραγματικά να μας πάνε μπροστά. Και απορώ εάν είχες ποτέ πρόταση ή προτάσεις για να πολιτευτείς, για να μπεις στην πολιτική ως βουλευτής πλέον. Πρόσφατα είδαμε και την άρχιση πρωτοψάλτη υπηρεσιακή υπουργό. Πράγματι. Ναι, θα το σκεφτώσουν ποτέ? Προτάσεις έχω δεχτεί και όχι τώρα, αρκετά χρόνια πριν. Όμως εγώ πιστεύω ακόμη ότι από τη θέση που βρίσκομαι μπορώ να προσφέρω με το δικό μου τρόπο σε αυτήν την κοινωνία που ζω. Και μέσα από όλα αυτά που κάνεις τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα με την ελπίδα για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο και από τη συμμετοχή στην Κύπρο, έχω την αίσθηση ότι νιώθεις την ανάγκη να ανταποδώσεις πράγματα στην κοινωνία. Πώς το έχεις σκεφτεί? Νιώθεις τυχερός που σου ήρθαν έτσι τα πράγματα και θέλεις να δώσεις πίσω? Κοίταξε, αυτό ήρθε μόνο του. Και ξεκίνησε από απλές οικογένειες και μητέρες, οι οποίες με προσέγγισαν από διάφορους τρόπους για να επισκεφθώ το παιδί τους
το οποίο με θαύμαζα. Αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Και συνέχισε, σιγά σιγά αναπτύχθηκε μια σχέση με αυτά τα παιδιά και μέσα μου δημιουργήθηκε μια ανάγκη να ανταποκρίνομαι σε αυτό το κάλεσμα, το οποίο στην πραγματικότητα δεν μου ζητούσε τίποτα άλλο από την προσωπική μου παρουσία, που όμως για κάποιον άλλον άνθρωπο σήμαινε κάτι παραπάνω. Δεν είναι ψυχοφθόρο όμως αυτό. Το κάνεις χρόνια. Πηγαίνεις, ας πούμε, στα παιδιά, σχετίζεσαι με κάποια παιδιά, τα μαθαίνεις, τα παρακολουθείς την πορεία της υγείας τους και κάποιες φορές πας και αυτά τα παιδιά δεν είναι πλέον εκεί, γιατί δυστυχώς έχουν φύγει. Αυτό εσύ πώς το διαχειρίζεσαι? Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας αυτό το πράγμα. Άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε τον καιρό που είμαστε εδώ να είμαστε καλύτερα. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν μπορώ και συμβάλλω εγώ. Δεν πας σπίτι όμως και είσαι κομμάτια? Σίγουρα πολλές φορές ψυχολογικά σε καταβάλει αυτό. Όμως, έχω μάθει τόσα πολλά πράγματα και έχω και συναισθηματικά και ψυχικά διευρυνθεί τόσο πολύ από τις εμπειρίες αυτές. Είναι μαθήματα ζωής, θα έλεγες? Ακριβώς. Ακριβώς. Επανατοποθετείς λίγο τη ζωή σε διαφορετική βάση. Θα έλεγες ότι από τη μέρα που έγινες πατέρας είσαι έτσι πιο ευάλωτος, αγχώνεσαι πιο εύκολα με πράγματα, γιατί νιώθεις την ευθύνη το να προστατεύσεις τα παιδιά σου, την οικογένεια? Η ζωή έχει πάρει τελείως άλλη διάσταση από όταν απέκτησα παιδιά και κατανόησα αυτή τη σχέση του γονιού με τα παιδιά ακόμη περισσότερο. Κάνεις τα ρυψοκίνδυνα πράγματα που έκανες παλιά? Τώρα, ας πούμε, θα κάνεις ένα bungee jumping ή θα πεις «Ας έχω τρία παιδιά»? Νομίζω ότι πάντα φρόντιζα να υπάρχει μια σχετική ασφάλεια σε αυτά που έκανα, αν και μπορεί να ήταν κάπως ρυψοκίνδυνα. Όμως ξέρω επίσης ότι είναι και σε πολύ καλά χέρια τα παιδιά, οπότε... Πέρα από την γέννηση των παιδιών σου, ποια άλλη αλλαγή θεωρείς ως την πλέον σημαντική στη ζωή σου? Ξέρεις, η ζωή μου, νομίζω ότι δεν την αφήνω να σταθμεύσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που μετά να κάνει τεράστια αλλαγή η επιστροφή μου στην εξερεύνηση. Νομίζω ότι συνεχώς αλλάζω και πάντα φροντίζω οτιδήποτε συμβαίνει στην καθημερινότητά μου να το αναλύω εσωτερικά, ψυχικά, έτσι ώστε να μαθαίνω από αυτό. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν τρομακτικές αλλαγές, πέραν δηλαδή της γέννησης των παιδιών, που πραγματικά ήταν κάτι συγκλονιστικό και το οποίο γίνεται ξαφνικά. Ήσουν στοκετούς? Ήσουν παρόν στους στοκετούς? Ναι. Ναι. Φαντάζομαι ήταν ότι πιο συγκλονιστικό... Ήταν συγκλονιστικό. Έχει ζήσει. Ναι. Πιστεύεις ότι τα παιδιά σου μοιάζουν σε σχέση με το χαρακτήρα? Όχι, δεν νομίζω ότι μοιάζουν σε μένα και δεν τα ξέρουμε μέχρι να μεγαλώσουν. Αλλά ακόμα και να έλεγα ότι μου μοιάζουν, ξέρεις, ακόμα και ο δικός μου χαρακτήρας αλλάζει. Οπότε, τίποτα δεν μένει ίδιο. Τι όνειρα θα έλεγες ότι κάνεις, Σάκη, για τα παιδιά σου? Νομίζω ευτυχία είναι το πιο σημαντικό. Υγεία, ευτυχία. Και για μένα, όπως έχω πει πολλές φορές ήδη, αυτή η αίσθηση της διεύρυνσης, της εξερεύνησης,
και της ανακάλυψης του εαυτού μου. Λειτουργείς διαφορετικά με τις κόρες από ότι με το γιο? Εκ των πραγμάτων, είναι διαφορετικοί άνθρωποι όλοι. Δεν μπορείς να είσαι το ίδιο. Η επαφή σου με κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική. Η επαφή μου, λοιπόν, με τα τρία παιδιά είναι διαφορετική, λόγω του ότι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικοί άνθρωποι. Ένα μεγάλο σου άγχος είναι η στιγμή που τα παιδιά σου, φαντάζομαι μεγάλη, το έχει κάνει ήδη, συνειδητοποιούν ποιος είναι ο πατέρας σου σε σχέση με το υπόλοιπο, ας πούμε, κοινωνικό σύνολο. Ότι σε ξέρουν οι συμμαθητές της, οι δασκάλες της, γενικότερα το μέγεθός σου, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό στην Αναστασία συνέβη σταδιακά. Στην αρχή, όταν ήταν πιο μικρή, απλά νόμιζα ότι είμαστε όλοι μία μεγάλη παρέα ανθρώπων, γιατί μας χαιρετούσαν στον δρόμο. Σου λέει, α, γνωριζόμαστε όλοι. Και απλώς εγώ δεν τους γνωρίζω, εκείνοι με ξέρουν. Άρα είμαστε φίλοι όλοι, αφού χαιρετιόμαστε ή και πολλές φορές σταματάμε, συζητάμε. Είμαστε όλοι μία μεγάλη παρέα. Και αυτή ήταν η αίσθησή της και η άποψή της για τους ανθρώπους και την κοινωνία. Νομίζω ότι σιγά σιγά άρχισε να καταλαβαίνει ότι ο μπαμπάς κάνει αυτή τη δουλειά ή είναι τραγουδιστής. Θυμάμαι ότι την είχα πάρει μία φορά σε μία συναυλία στην αρχαία Ολυμπία. Και ήταν πολύ μικρή, ήταν ίσως πολύ νωρίς για να την πάω. Και είσαι ο κλασικός μπαμπάς, δηλαδή αφιερώνεις χρόνο στα παιδιά. Θα διαβάσεις, θα παίξεις, βόλτες κτλ. Ή δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος? Όχι όσο θα ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Θα ήθελα να έχω χρόνο να το κάνω περισσότερο, αλλά σε κάθε ευκαιρία προσπαθώ να την αρπάξω και να είτε παίξουμε μαζί, είτε με τα ποδήλατα. Βεβαίως, όταν ήταν πιο μικρά τα παιδιά, το θέμα πάνας, μπάνιο κτλ. Ήταν μόνο δική μου δουλειά. Ήταν κάτι που πραγματικά απολάμβανα και μου άρεσε. Και το βράδυ, το ξύπνημα, επίσης, είναι δική μου δουλειά. Ένιωσες ποτέ κόστος ως πατέρας για τη διασημότητά σου? Δηλαδή, υπήρξαν ή υπάρχουν πράγματα που ήθελες να κάνεις με τα παιδιά σου που δεν μπορείς να τα κάνεις όπως ένας πατέρας, ξέρω εγώ, που κάνει μια άλλη δουλειά? Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να κάνω και τα οποία είναι δύσκολα πρακτικά. Δηλαδή, το να πάμε σε ένα μέρος που έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν θα περάσουμε απαρατήρητοι, όπως καταλαβαίνεις. Δεν θα μπορέσουμε απλά να απολαύσουμε το μέρος για το οποίο πήγαμε. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στο πλαίσιο της εργασίας που έχω. Το ότι δεν προχωρήσατε, ας πούμε, ακόμα σε γάμο, είναι κάτι που ήταν επιλογή ή είναι κάτι ριζοσπαστικό εκ μέρους σας? Καθόλου. Νομίζω ότι απλά δεν έχει συμβεί. Που θα μπορούσε να συμβεί, ας πούμε, ναι, στη στιγμή. Ναι. Πες μου λίγο για το Σεβαλιέ. Βγαίνει όπου να είναι στις αίθουσες, ναι, αυτές τις μέρες. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτή η ταινία, έτσι? Κατάλαβα ότι είναι ιδιαίτερη. Ναι, όπως όλες τις ταινίες της Αθηνάς Τσαγκάρη. Ναι. Εσύ γιατί την έκανες, ας πούμε, γιατί είπες ναι? Τι ήταν αυτό που σε ίντρικαρε? Η απάντηση ήταν και πάλι ίδια. Γιατί να? Είναι ότι εγώ συνεχώς θέλω να εξερευνώ τον εαυτό μου. Αλλά κυρίως για την Αθηνά, είναι σίγουρο ότι η Αθηνά ίδια και ο τρόπος που δουλεύει και το αποτέλεσμα της δουλειάς της ήταν αυτό που με έκαναν να μπω σε αυτή την ταινία. Και βλέπουμε και στην Ελλάδα, Σάκη μου, εδώ και αρκετά χρόνια, να είσαι έτσι ολόψυχα μέσα στο Σύλλογο Ελπίδα, να βοηθάς τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Και υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση με τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, την πρόεδρο της Ελπίδας. Τι έχεις μάθει από τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη τόσα χρόνια? Η Μαριάννα είναι ένας άνθρωπος ακούραστος.
ένας άνθρωπος ο οποίος η προσφορά είναι κομμάτι της καθημερινότητάς της. Από τη στιγμή που ξυπνάει και πίστεψε με είναι πολύ νωρίς το πρωί, μέχρι την ώρα που πάει το βράδυ να ξεκουραστεί, δουλεύει ασταμάτητα. Δεν το έχω ξανασυναντήσει άνθρωπο αυτό. Τα παιδιά είναι μέσα στο μυαλό της συνεχώς και όποτε μιλάμε, ακόμη και για άλλα θέματα λίγο πιο καθημερινά ή προσωπικά, πάντα έρχεται η συζήτηση για τα παιδιά. Είναι μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας, η οποία μας διδάσκει την προσφορά. Μόνο παράδειγμα προς μίμηση μπορεί να είναι η Μαριάννα και ένα χέρι βοήθειας, ουσιαστικής βοήθειας, κυρίως για τα παιδιά που έχουν πρόβλημα. Ο Ρουβάς γιατί άντεξε και αντέχει, λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Σε λίγες μέρες, 28 Οκτωβρίου, στα πρώτα Mad Music Awards Κύπρου, θα βραβευτείς για τα 25 αυτά χρόνια. Σου λένε κάτι ακόμα αυτά τα βραβεία. Έχεις πάρει εκατοντάδες, δεν θα έλεγα δεκάδες. Σου λέει κάτι ακόμη ένα βραβείο. Ναι, είναι ακόμα μια επιβεβαίωση της αγάπης και της αποδοχής, της οποίας αποζητάμε από μικρά παιδιά. Μιας και είπες για ψυχαναλυτική συζήτηση. Ναι. Και είναι μια απόδειξη για μένα ότι πράγματι αυτή η σχέση είναι εδώ, ζωντανή, δυνατή και έχει μέλλον. Έχεις κάνει ποτέ ψυχανάλυση? Πολύ. Σε βοήθησε, βοηθάει? Πολύ. Έμαθες πράγματα που δεν ήξερες για τον εαυτό σου? Ναι, και για την ανθρώπινη ύπαρξη. Δηλαδή, κατανόησα πολύ τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο άνθρωπος, το ανθρώπινο όν, ας το πούμε. Και έτσι μπόρεσα να προσεγγίσω και δικές μου καταστάσεις. Φοβίες, ανασφαλίες. Χαρακτηριστικά, ας τα πούμε. Σακή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψινό τετατέτ, για το ποδαρικό στην τέταρτη σεζόν. Ξέρω ότι είσαι γουρλής. Θα σε δούμε σε λίγες μέρες, όπως είπα και πριν, και πάλι στην Κύπρο στα πρώτα Mad Music Awards και να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε ό,τι αποφασίσεις, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι μας εκπλήσεις και έχεις διάρκεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σου και φέτος. Να είσαι καλά. Και να είσαι καλά κι εσύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε μαζί μας στην πρεμιέρα του Tête-à-Tête. Να ευχαριστήσουμε την Is Not Gallery για την παραχώρηση του χώρου και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.